Σε μια κίνηση που μπορεί να βάλει φωτιά σε όλο τον πλανήτη, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει το Κίεβο με την αποστολή Ουκρανικών πολεμικών πλοίων στο στενό του Κέρτς ώστε να εισέλθουν στην Αζωφική θάλασσα. Ο διοικητής του Ουκρανικού ναυτικού ανακοίνωσε ότι τα Ουκρανικά πολεμικά πλοία θα σταλούν στο στενό του Κέρτς. Η διοίκηση των ναυτικών δυνάμεων της Ουκρανίας εξηγεί τέτοιες ενέργειες από το γεγονός ότι τα Ουκρανικά πλοία έχουν το δικαίωμα να διέρχονται ελεύθερα από το στενό του Κέρτς που συνδέει τη Μαύρη με την Αζωφική θάλασσα. Η ανακοίνωση του Κιέβου θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξαιρετικά απρόβλεπτες συνέπειες, ειδικά στο πλαίσιο της πολύ έντονης αύξησης της έντασης στις σχέσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας και της συγκέντρωσης ρωσικών και ουκρανικών στρατευμάτων στα σύνορα. Ρωσικές πηγές αναφέρουν πως τέτοιες εντελώς απερίσκεπτες ενέργειες του Κιέβου μπορούν να οδηγήσουν στο γεγονός ότι η Ρωσία θα αρχίσει απλώς να βυθίζει πλοία που προσπαθούν να εισβάλλουν στα ρωσικά χωρικά ύδατα. Και αυτό είναι στην καλύτερη περίπτωση.